κάποιος ο οποίος διαπίστωσε ότι αυτός που έχει απομακρυνθεί είσαι εσύ και αυτό που υπόθηκε, τώρα δεν θυμάμαι από το Σάκη, από τον Κυριακό, ήταν ότι εσύ δημιουργείς ένα σοου καπελώνοντας τους άλλους για να φανείς για τον τελικό και ότι εσύ, απομάκρυνες τον Κυριακό γιατί του είπα εσύ ήσουν κοντά με τον Σωκράτη. Και μου είπε ναι, αλλά με απομάκρυνε. Πώς το είπες, Κυριακό, για να μην το λέω εγώ. Ναι, γιατί ξέρεις τι ένιωσα, Μαρία. Ένιωσα ότι με πλησίασε ο Σωκράτης για το παιχνίδι. Αυτό ένιωσα. Ότι σε χρησιμοποιεί. Δεν με χρησιμοποιεί κανείς. Σωστά. Δεν με χρησιμοποιεί κανείς. Απλά αυτό ένιωσα και επικράθηκα. Με κάποια λόγια του. Δηλαδή. Σε διάφορα live. Δηλαδή. Τα είπα νωρίτερα. Για να τα... Όταν κάποιος το ρωτάει μέσα στο σπίτι, φοράνε παντελονιά και ο Σωκράτης απλά γελάει και δεν τοποθετείται για τους φίλους του. Και απαντάω του. Και λέω, τι φοράνε φουσανέλες. Mm? Και απαντάω, γελάω και του λέω, τι φοράνε φουσανέλες, τι κάνω. Αλλά κρατάει το γέλιο για να πει μόνο αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, Μαρία. Οκ. Okay. Σωκράτη, προχθές... Κοροϊδεύω τον κόσμο, αυτό Σωκράτη, κάνω. Προχθές... Θέλω να με βγάλουν τους καπελώνω. Γιατί είμαι τόσο τάχω όλα τα αρνητικά του κόσμου. Και συγγνώμη, τι να πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν γίνεται άμα είσαι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εγώ είμαι, δεν είμαι σίγουρα τέλειος, Μαρία. Ούτε το έχω παίξει ποτέ τέλειος. Ας το Κυριακό να ολοκληρώσει, Σωκράτη. Να ολοκληρώσω, να πει κι άλλα. Σωκράτη. Πες, Κυριακό μου, βγάλτε από μέσα. Ξέρεις, σου δεν έχω να βγάλω τίποτα, ρε Σωκράτη. Βγάλτε, δεν έχω να κερδίσω, Κράτη. Γι' αυτό. Ας το να ολοκληρώσει. Έχω το θάρρος της γνώμης μου. Ναι, και όταν έχω σχηματίσει μία γνώμη, απλά τη λέω. Εντάξει. Σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους μπορεί να μην αρέσει. Καλή για να σου πω, για να τη λέει κάτι βλέπει, όπως και εγώ κάτι βλέπω, που φεύγεις και μου δίνεις τα δύο μισάρα. Για ποιο λόγο. Καλή καρδιά, παιδιά. Θες να μου απαντήσεις αυτό. Γιατί, γιατί αυτό είναι το τίμημα, κατάλαβες. Ότι γιατί τα παιδιά ζηλέψανε που πήρες 2.500 γιατί ήταν και ο Σωκράτης, γενικά δεν υπήρχε πουθενά στο παιχνίδι. Όλοι ήταν μια χαρά με τον Σωκράτη. Δεν τον έβλεπαν σαν απειλή, σαν κίνδυνο. Μα από την αρχή είχες εντάσεις με τους παίκτες. Δεν ήταν μια χαρά, δεν είχες με τα παιδιά, με το σπίτι των αγοριών δεν είχα καμία ένταση. Τι? Πέρα από τον Νίκο δεν είχαμε κανέναν ένταση. Με τον Παναγιώτη είχες ένταση. Με αυτό που έλεγε την Άννα. Τα παιδιά ζηλέψαν επειδή βγήκε αγαπημένο παίκτη και πήρε 2.500. Έτσι θα πρέπει να ζηλεύουμε και τον Πάνο, για τον Πάνο κάθε φορά. Ο Πάνος έχει πάρει περισσότερο. Εγώ τον Πάνο, γι' αυτό τον έβρισα την πρώτη φορά. Ήθελα να του πάρω τα λεφτά. Δεν υπάρχει ζήλια. Τι να ζηλέψουμε. Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Με πουλάς τόσο λίγο 2.500 ευρώ μόνο. Δεν είναι τα 50 τώρα. Γιατί δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου δίνει τέτοια την επιταγή πραγματικά. Καλά. Δεν σου κάνω επίθεση. Δεν παίζουν σε παρακαλώ για ποιο λόγο μου δίνει 2.000 μόνο. Θέλω να μιλήσει ο Άλεξ. Να μην παραπάτησε αυτό. Δεν θα πάρεις απάντηση. Θα δώσεις απάντηση, τον ρώτησες και πριν. Τι να πω άλλο. Κανονικά θα έπρεπε, γιατί έφυγες. Δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Γιατί είπε, Μαρία, ότι αυτό που αισθάνθηκε είναι ότι ζηλέψατε τα 2.500 και σας τα δίνει και φεύγει γιατί του κάνετε επίθεση, γιατί φοβάστε ότι θα πάει στον τελικό και θα κερδίσει. Εγώ το πήρα ότι που λέει μόνο 2.500 ευρώ. Εντάξει, αξίζω παραπάνω. Okay. Σε πολλά σου έδωσε, Παναγιώτη. Αξίζει όλα τα λεφτά του κόσμου. Το ξέρω. Και λοιπόν, σου εύχομαι Μαρία. Να τα καταφέρει. Την κίνηση κατάλαβα. Σου εύχομαι να τα καταφέρει μέσα από την καρδιά μου. Αυτή τη μαγιά δεν κατάλαβα. Εντάξει, συγγνώμη, Παναγιώτη, μα σύγχυσε η κίνηση σου. Λέω ότι αξίζει τα καλύτερα και σου εύχομαι να τα πετύχει. Ναι, τη μαγιά του ότι φεύγω και πετάω τη μισά, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, Παναγιώτη, όταν θα έρθει και εσύ στη θέση μου να σου κάνουν επίθεση πόσα άτομα και να σε αμφισβητούν και να βλέπει την κοπέλα σου να φεύγει κλαίγοντα και πετά σε δύο παιδιά, άμα δεν θέλετε τα 2.500 μπορείτε να τα κάνετε ωραία κάπου. Σε δηλαδή, κάπου, όχι, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Τι εννοείς ότι μου πετάς 2.500 επειδή βλέπεις την Κυριακή που συναγωγείται. Δηλαδή, όποτε συναγωγείται την Κυριακή, θα είμαι από δίπλα σου να πετάς 2.500 να παίρνω. Άμα το παίρνεις έτσι. Τι αιτιολογία ήταν αυτή. Για ποιο λόγο μου πετάς 2.500 και φεύγεις. Εντάξει, παιδιά. Okay. Απάντησε μου σαν να του ρωτάω και μου λέει εντάξει. Δεν έχω απάντησε κάτι άλλο. Δεν έχω για ποιο λόγο μου την πετάς 2.500. Δεν το μπορώ αυτό. Δεν μ' άρεσε. Ναι, αλλά έκανες μην το κάνει, μην κάνει την κίνηση και μετά. Ναι, Μαρία, δεν το ξέρω, το βλέπει ο κόσμος, δεν έκανα την κίνηση. Βρέστε ναι, αλλά... το τονίσαμε, έκανα την κίνηση. Για ποιο ναι, λόγο okay, το έκανα. Δεν έχει το δικαίωμα να του απαντήσει. Okay, όχι, δεν έχω από κάτι. Δεν έχει το δικαίωμα να πάρει απάντηση. Δεν έχω, όχι, δεν θέλω να δώσω εγώ απάντηση. Δεν βρίσκω, νοήτο, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Απλά μου πετάς δεν πιστεύω έτσι. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σαν ωραία, κλείνει μεταξύ σας, θέλω να ακούσω τον Ατσάκο. Λοιπόν, εγώ, Μαρία, θέλω να πω ότι όταν μπήκαμε στο σπίτι. Είδα μια σπίδα από όλα τα παιδιά για αυτό που είχα πει και όλα τα λοιπά. Απλά πιστεύω ότι μόνος μου τους πλησίασα και μόνος μου ήρθα κοντά.
Άρα είναι στο χέρι σου να έρθεις κοντά με κάποια άτομα και στο χέρι σου είναι να απομακρυνθείς με κάποια άτομα από τη συμπεριφορά σου. Γιατί εγώ είδα προσωπικά ότι με τη συμπεριφορά μου αγκάλιασαν όλα τα παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι με τη συμπεριφορά μου πάλι δεν θα με αγκάλιαζαν, αν ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, ο Σωκράτης απομακρύνθηκε εξαιτίας της συμπεριφοράς του, αυτό θες να πεις? Όχι, μπορεί να απομακρύνθηκε από μόνος του. Αυτό εννοώ. Δεν έχω προσβάλει ποτέ κανένα στο σπίτι, παιδιά. Είμαι η πιο ήσυχη παρουσία. Μα δεν είπε κανένα, αγόρι, δεν είπε κανείς ότι μας πρόσβαλες. Εγώ μιλάω προσωπικά ότι εγώ ήρθα κοντά με τα παιδιά, αυτό